Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για τα αυτοδιοικητικά, έχουμε νέες ανακοινώσεις σήμερα για δύο παρατάξεις, οι οποίες έδωσαν τα χέρια για να συμπράξουν λοιπόν για τον Δήμο Ηρακλείου, η σύμπραξη Δημοτών Ηρακλείου και η άμεση δημοκρατία. Να καλησπερίσω τους καλεσμένους μας και να τους ευχαριστήσω πολύ που είναι εδώ. Είναι ο κύριος Πέτρος Νιωτάκης, επικεφαλής της παράταξης σύμπραξη Δημοτών Ηρακλείου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Σφαγιανάκη. Και είναι και ο κύριος Νίκος Κατζηλάκης, είναι μέλος της παράταξης άμεση δημοκρατία. Καλησπέρα και σε εσάς. Κύριε Νιωτάκη, δώσατε τα χέρια λοιπόν με την άμεση δημοκρατία και πείτε μου δύο λόγια για αυτή την σύμπραξη λοιπόν, τα κοινά χαρακτηριστικά που έχει για να κατέβει μαζί για το Δήμο. Κύριε Σφαγιανάκη, με έχετε ακούσει επανειλημμένα να λέω ότι το στίχημα των αυτοδιοικητικών εκλογών αλλά και για την πόλη μας θα κριθεί στο επίπεδο του πολιτικού διαλόγου που θα αναπτύξουμε. Με τον φίλο μου τον Νίκο τον Κατζηλάκη, εδώ και 3 χρόνια έχουμε μπει σε ένα ουσιαστικό βαθύ πολιτικό διάλογο για το τι όχι απλά λείπει στην πόλη μας, αλλά τι καινούριο μπορούμε να φέρουμε σε αυτή τη σπουδαία πόλη, τον ιστορικό Χάνδακα, το Ηράκλειο, το σύγχρονο Μητρόπολη της Ανατολικής Μεσογείου. Μιλήσαμε λοιπόν για την άμεση δημοκρατία, για το πώς μπορεί να γίνει η διακυβέρνηση βάζοντας τον πολίτη ενεργά μέσα στο παιχνίδι. Από κομπάρσο να τον κάνουμε πρωταγωνιστή, να του δώσουμε λόγο, να σκεφτούμε μαζί γιατί σήμερα η πολιτική είναι απαξιωμένη στα μάτια της κοινωνίας και των πολιτών. Πώς θα μπορέσουμε να τον ενεργοποιήσουμε, πώς θα μπορέσουμε να τον κάνουμε να πιστέψει ότι η γνώμη του, η άποψή του και τελικά η συμβολή του μπορεί να είναι καθοριστική. Μιλήσαμε λοιπόν για ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα. Μιλήσαμε καταρχάς για δημοψηφίσματα. Είπαμε ότι η ιεράρχηση, τα ζητούμενα θα πρέπει να τα βάζει βάση η κοινωνία, οι πολίτες. Είπαμε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει από πάνω. Δεν μπορεί υπεφωτισμένοι ηγέτες να πούμε αυτή είναι η ιεράρχηση των προβλημάτων και έτσι θα επιλύσουμε τα προβλήματα. Αυτά λοιπόν με τον Νίκο. Ξεκινήσαμε μια ουσιαστική συζήτηση και για τα μικρά προβλήματα της καθημερινότητας και πώς θα μπούμε στην επιλογή αυτών, αλλά και για μεγάλα εθνικά ζητήματα που κυρία Σφακιανάκη, στην πόλη μας υπάρχει αφωνία. Δεν μπορεί στην Κρήτη να υπάρχει αφωνία για μεγάλα εθνικά ζητήματα που αφορούν την κοινωνία και τον τόπο. Έχει μείνει, λέτε, δηλαδή η αυτοδιοίκηση εκτός των εθνικών ζητημάτων. Είναι παρατηρητής. Mm-hmm. Να πιάσουμε μια σειρά μεγάλων ζητημάτων που έχουν να κάνουν την ύπαρξη υδρογονανθράκων, τα ζητήματα ΑΟΣ, να μιλήσουμε για τα μεγάλα ζητήματα κελίματα υποδομών, να πούμε όλα εκείνα τα ζητήματα που έπρεπε η αυτοδιοίκηση να κοιτάζει το κεντρικό κράτος και τους πρωθυπουργούς και τους υπουργούς στα μάτια και να τους βάζει στη θέση. Και μακριά από τις τοπικές κοινωνίες, βέβαια, θα έλεγα. Η Κρήτη και το ζουν και το βιώνουν καλύτερα από μένα αυτή τη στιγμή όλοι οι πολίτες που μας ακούνε σήμερα. Είναι ένα πλούσιο νησί που στερείται βασικών υποδομών. Mm-hmm. Ο Δήμος Ηρακλείου στερείται βασικών υποδομών. Έχουν γίνει πράγματα, αλλά αυτά τα οποία λείπουν από το Ηράκλειο δεν λείπουν από άλλες πόλεις και της Κρήτης και της Ελλάδας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν. Εμείς επιλέξαμε με τον Νίκο, με τη Μόνα την Αμανατίδου, με όλους τους συνεργάτες και φίλους και πλέον συνοδοιπόρους και συνεταίρους ένα όραμα για το Ηράκλειο, ότι θα συζητήσουμε και θα κοιτάξουμε το κεντρικό κράτος στα μάτια και θα διεκδικήσουμε για τον πολίτη και το Ηράκλειο. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν δεχτήκαμε και δεν διεκδικήσαμε κανένα χρήσμα από κανένα κόμμα. Γιατί, κυρία Σφακιανάκη, δεν είμαστε κομμάτι οικονομικών συμφερόντων. Είμαστε νέοι. Είμαστε επαγγελματίες, έχουμε δουλειά και παλεύουμε μόνο για να προσφέρουμε. Θέλω να μου πει δύο λόγια και ο κύριος Κατζηλάκης ότι έχει να κάνει με τα χαρακτηριστικά που δίνεται λοιπόν σε αυτή τη συνεργασία. Εσείς ως άμεση δημοκρατία και τη σύμπραξή σας λοιπόν με τον Πέτρο Νιωτάκη. Τα χαρακτηριστικά. Καταρχάς, το όραμα για τη συμμετοχικότητα του πολίτη στα κοινά και την συναπόφασή του μαζί με τις δημοτικές αρχές είναι το πρόταγμα της άμεσης δημοκρατίας από την αρχή της πορείας της. Στην πάροδο των χρόνων, όπως λέει και ο Πέτρος, είχαμε κάποιες συζητήσεις προσωπικές, οι οποίες εξελίχθηκαν και σε παραταξιακές. Και βρήκαμε ότι συγκλίνουν σε αρκετά μεγάλο βαθμό αυτά τα προτάγματα που θέσαμε εξ αρχής. Θεωρούμε ότι η άμεση δημοκρατία, βασικά είναι η δημοκρατία, όχι η άμεση. Άμεση το βάζαμε και το βάζουν οι ιστορικοί και οι επιστήμονες για να ξεχωρίζουν την μορφή που βλέπουμε σήμερα να υπάρχει. Αλλά η πραγματική δημοκρατία είναι η συμμετοχή του πολίτη στα κοινά, mm-hmm. η συναπόφαση. Όπως δηλαδή γίνεται πρακτικά στην Ελβετία και σε άλλες χώρες. Σε μεγάλο βαθμό λοιπόν συμφωνήσαμε με τον Πέτρο σε 4 βασικά προτάγματα. Ένα από αυτόν το κυριότερο είναι
η θεσμοθέτηση δημοψηφισμάτων για τον πολίτη, ούτως ώστε και κοινωνικά να υπάρξει μία ανάταση και στη σκέψη των πολιτών, αλλά και σε σχέση με διάφορα συμφέροντα που πιθανόν να επιβουλεύονται τον θόκο και οτιδήποτε περί αυτού. Συγγνώμη. Οπότε, δηλαδή, το δημοψήφισμα και η συμμετοχή του πολίτη θα διασφαλίζει ότι η πορεία του Δήμου σε σχέση με διάφορους παραμέτρους θα είναι καθαρή, θα είναι διαυγής και θα είναι σίγουρα και κοινωνικά, όπως είπα πριν, θα είναι ανυψωτική κοινωνικά για τον πολίτη του Δήμου. Κύριε Νιωτάκη. Πάλαμε λοιπόν τον πολιτισμό, Νίκο. Βεβαίως. Ο πολιτισμός επίσης. Η άρνησή μας στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και της δημοτικής περιουσίας προφανώς. Και υποστήριξη των κοινωνικών ευπαθών ομάδων. Ευπαθών ομάδων με έμφαση στο δημογραφικό. Κύριε Νιωτάκη, υπάρχει περίπτωση να δούμε τέτοιου είδους συμπράξεις, δηλαδή να επεκταχθεί αυτή η σύμπραξη? Βεβαίως, να δούμε και άλλους εμείς να το πιστεύουμε ότι αυτή η κίνηση που κάνουμε σήμερα με την Άμεση Δημοκρατία έχει πολλούς αποδέκτες και κυρίως έχει κάθε ενεργό πολίτη, κάθε κίνημα που αντιστέκεται σε αυτή τη βία που έχουμε βιώσει, κυρία Φακιανάκη, την τελευταία δεκαετία στο πετσί μας, όλοι οι πολίτες. Θέλουμε να βρούμε και άλλους συνεταίρους και άλλους συμμέτοχους και να τους βάλουμε στον αγώνα για την πόλη, τα μικρά και τα μεγάλα προβλήματα. Και από τις παρατάξεις που έχουν ήδη ανακοινώσει υποψηφιότητες, είναι δηλαδή και μια ανοιχτή πρόσκληση, αν θέλετε, προς άλλους συμμετέχους. Η ανοιχτή πρόσκληση είναι σε επίπεδο πολιτικού διαλόγου. Εμείς δεν θέλουμε να αφομοιώσουμε καμία παράταξη και δεν θα αφομοιωθούμε. Εμείς τους θέλουμε να είναι αυτενεργοί, να είναι σίγουροι για τις απόψεις που θα καταθέσουν στην τοπική κοινωνία και το κάλεσμα είναι για διάλογο και μόνο για διάλογο, γιατί ξέρετε, η απλή αναλογική, κυρία Σφακιανάκη, μας επιβάλλει να συνυπάρξουμε την επόμενη μέρα. Το κάλεσμα όμως πρόσκληση είναι για κάθε πολίτη, για κάθε ενεργό πολίτη, για κάθε κινηματική χαρακτήρα κίνηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο, για το περιβάλλον, και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την προστασία των σπιτιών μας, τα οποία βγαίνουν σε πληστηριασμούς, όλους αυτούς οι οποίοι πλήττονται από την οικονομική κρίση και οι οποίοι θα θέλουν την τοπική αυτοδιοίκηση όχι μόνο να ασχολείται με τη λακκούβα, που ναι, είναι η λακκούβα και το βλέπουμε και μάλιστα σε μια δημοσκόπηση που κάνουμε και που σύντομα θα αναφέρουμε τα αποτελέσματα, είναι το πρώτο ζήτημα που απασχολεί τον Ηρακλειώτη, αλλά δεν θα είμαστε μόνο γι' αυτό. Θα είμαστε, ξαναλέω, και για τα μικρά αλλά και για τα μεγάλα ζητήματα, γιατί το Ηράκλειο είναι η Μητρόπολη της Κρήτης και η Κρήτης παίζει σημαντικό και καθοριστικό ρόλο για την εξέλιξη της χώρας και της κοινωνίας μας. Κύριε Νιωτάκη, έρχεστε και από μία παράταξη στην οποία συμμετείχατε με δήμαρχο τον κύριο Λαμπρινό. Όπως όλα δείχνουν, ο κύριος Λαμπρινός θα διεκδικήσει εκ νέου το Δήμο Ηρακλείου. Τι είναι εκείνο το οποίο του καταλογίζετε για αυτά τα χρόνια και στα οποία λέτε ότι εμείς κατεβαίνουμε ως μια νέα δημοτική παράταξη και μπορούμε να το λύσουμε, ενώ δεν το έκανε η παράταξη στην οποία και εσείς συμμετείχατε τα χρόνια που μας πέρασαν? Κύριε Σφακιανάκη, αυτή είναι μια συζήτηση που έχει να κάνει με το χθες και νομίζω αυτούς τους δύο μήνες από τις 7 του Γενάρη που έφυγα από την παράταξη, εξήγησα εκτενέστατα μέσα στην πολυσέλιδη επιστολή που έστειλα στον ίδιο τον Βασίλη τον Λαμπρινό, τους λόγους που με οδήγησαν έξω από αυτή την κίνηση με δύο κουβέντες. Ήταν ότι αφήσαμε ανολοκλήρωτο ένα πολιτικό εγχείρημα τεραστίων διαστάσεων που πήρε ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα τη Δεύτερη Κυριακή και συζητήθηκε σε όλη την Ελλάδα. Όμως, όταν βλέπω ότι το όραμα όχι απλά δεν προχώρησε, όχι όμως έμεινε ημιτελές, αλλά ουσιαστικά κινδυνεύουμε να βάλουμε, ας πούμε, σε μια υστέρηση την πόλη σε σχέση με τις διεκδικήσεις, σε σχέση με το έργο που πρέπει να γίνει, δεν μπορούσα να μείνω σιωπηλός πλέον όταν έβλεπα ότι δεν άλλαζε ρότα το καράβι. Το ζήτημα είναι σήμερα εμείς, οι άνθρωποι που αποφασίσαμε να κάνουμε την κίνηση και από σήμερα με την Άμεση Δημοκρατία κινούμαστε σε μια κατεύθυνση, τι καινούριο κομίζουμε. Και το καινούριο είναι η άλλη φιλοσοφία, η συμμετοχική διαδικασία των δημοκρατικών διαδικασιών που έλειπε και αν θέλετε από τη δύναμη πολιτών, που εμείς το κάνουμε πρόταγμα. Εμείς βάζουμε διαδικασίες μέσα από την οποία θα αυτενεργεί και θα είναι πρωταγωνιστής ο πολίτης. Και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Δεν είναι να σας πω εγώ απόψε, ο Νίκος, ποιες είναι οι προτάσεις μας για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Θα έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε αυτό. Δεν είναι να μιλήσουμε για το πρόγραμμα. Είναι να βρούμε με ποιες διαδικασίες θα ολοκληρώσουμε πολιτικά τη συμμετοχή του πολίτη, που πιστέψτε με, είναι ζητούμενο. Είναι ζητούμενο ο διάλογος στην κοινωνία, στο Ηράκλειο. Δεν θα διαφωνήσω. Όχι μονολόγους, όχι παράλληλους μονολόγους.
διάλογο που θα οδηγήσει στη σύνθεση που η απλή αναλογική, έστω και με αυτό το λάθος τρόπο που ήρθε ο Καλλικράτης σήμερα, ο Κλισθένης για την ακρίβεια, τον έφερε με έναν τρόπο και γρήγορο και σπευμένο και ανώριμα. Γιατί δεν υπήρχε συζήτηση που έπρεπε να προηγηθεί με την ΚΕΔΕ και με τις φορείες. Είναι πολλές οι προκλήσεις οι οποίες έχει μπροστά της αυτοδιοίκηση. Εγώ θα συμφωνήσω. Θα έχουμε την ευκαιρία σίγουρα να πούμε αναλυτικά και κομμάτια του προγράμματός σας. Επειδή όμως μας πιέζει ο χρόνος, κύριε Κατζηλέκη, πολύ σύντομα, αν θεωρείτε ότι θα την αγκαλιάσει αυτή την σύμπραξη ο κόσμος, αυτή την συνέργεια την οποία κάνετε. Θεωρούμε ότι με την κρίση του πολιτικού συστήματος, ολοένα και περισσότερο κόσμος θέλει να δει μια πραγματική αλλαγή στον τρόπο της διακυβέρνησης. Mm-hmm. Αυτή η σύμπραξη, καταρχάς, αν το θέλετε και λίγο στρατηγικά, αν το πούμε, βάζει τα θέματα της αμεσοδημοκρατίας, όπως είπαμε, σε ένα κεντρικό πλαίσιο. Έχει λοιπόν ευκαιρία ο πολίτης να υποστηρίξει αυτή την κίνηση, δίνοντας δηλαδή δύναμη σε αυτή την κίνηση, θα μας επιτρέψει να την επιστρέψουμε στον ίδιο. Εάν δηλαδή σε ανθρώπους οι οποίοι είναι απογοητευμένοι από το κεντρικό πολιτικό σύστημα, με αυτά τα διάφορα που βλέπουμε να γίνονται το τελευταίο διάστημα, αλλά και τελευταία χρόνια θα έλεγα, έχει την ευκαιρία να στηρίξει αυτή την κίνηση για να επιστραφεί η δύναμη στον ίδιο. Λοιπόν, σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Έχουμε να δούμε αναλυτικά και το πρόγραμμά σας και τις ιδέες σας και τις θέσεις σας για τον Δήμο του Ηρακλείου. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας. Εμείς ευχαριστούμε. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.